Ποδαρικό με ψαλίδι για χιλιάδε δίπλο συνταξιούχου που εισπράττουν σύνταξη γύρατο ή αναπηρία αλλά και σύνταξη χειρία κάνει το 2022. Ο Γιάννης έχει όλες τις λεπτομέρειες. Γιάννη Φώσκολος έχει όλε τι λεπτομέρειε. Γιάννη. Ακριβώ Ματίνα, καλό μεσημέρι. Με εγκύκλιο λοιπόν του Υπουργείου Εργασία δίνεται μια νέα ερμηνεία σε κρίσιμε διατάξει του νόμου Κατρούγκαλου που αφορά στην εθνική σύνταξη. Και έτσι, χιλιάδε δίπλο συνταξιούχοι, οι οποίοι λαμβάνουν μια σύνταξη από δικό του δικαίωμα και μια σύνταξη χείρια, θα δουν ψαλίδι στο αθρηστικό ποσό που λαμβάνουν από του επόμενου μήνε. Ποιοι είναι όμω οι άτυχοι που θα δουν τι μειώσει, υπάρχουν προποθέσει. Καταρχήν, πρόκειται για δίπλο συνταξιούχου που εισπράττουν σύνταξη γύρατο ή αναπηρία και χειρία και έχουν συνταξιοδοτηθεί μετά το 2000. 2017. Έχουν άθροισμα εθνικών συντάξεων, επαναλαμβάνω εθνικών συντάξεων, πάνω από 384 ευρώ και η σύνταξη χειρία του είναι πάνω από τα κατώτατα όρια. Εδώ θα δούμε αν υπάρχει κάποια δικλίδα ασφαλεία ω προ αυτό ή αν λειτουργεί σε αυτή την περίπτωση το ψαλίδι στη δική του σύνταξη. Να δούμε ένα παράδειγμα. Η μείωση, καταρχήν, πρέπει να σου πω, είναι έω 268 ευρώ στην ανώτατη περίπτωση και να δούμε ένα παράδειγμα για να καταλάβουμε τι ακριβώ εννοούμε. Έχουμε μια γυναίκα συνταξιούχο η οποία λαμβάνει σύνταξη αναπηρία. 600 ευρώ, 288 εθνική και 312 ανταποδοτική. Η δική τη σύνταξη. Και έχει και μια σύνταξη χειρία από τον σύζυγό τη που απεβίωσε, 630 ευρώ, παίρνει το 70%, εθνική 268 και ανταποδοτική 361. Σήμερα, σύνολο λαμβάνει 1.230 ευρώ. Τώρα, με τη νέα ερμηνεία, η σύνταξη χειρία θα πρέπει να πέσει στα 457 ευρώ, έτσι ώστε οι εθνικέ συντάξει που λαμβάνει να είναι σύνολο 3,84. Το συνολικό αθρηστικό ποσό τη θα πέσει στα 1.057 ευρώ και χάνει 100 73 ευρώ. Πρέπει να σου πω: Ματίνα, πως αυτή η διάταξη δεν θα εφαρμοστεί αναδρομικά. Άρα οι συνταξιούχοι δεν θα χρειαστεί να επιστρέψουν πίσω χρήματα. Αρχίζει να ισχύει από τώρα και στο εξή. Και μένει να δούμε αν θα εφαρμοστεί μόνο για του μελλοντικού συνταξιούχου. Ενώ το πιθανότερο όμω είναι να εφαρμοστεί Μάλιστα. και για του συνταξιούχου που έχουν βγει από το 2017 και μετά, οι οποίοι θα χάσουν ποσά από του επόμενου μήνε.